Γεια σας. Σήμερα θα πλέξουμε αυτό το παπουτσάκι κιμονό. Είναι μπεμπέ παπουτσάκι. Το έπλεξα, είναι πολύ εύκολο και γι' αυτό είπα να σας δείξω πώς το πλέκουμε. Το έπλεξα με βαμβακερό νήμα, το οποίο έχει 125 μέτρα στα 50 γραμμάρια ή 260 στα 100 γραμμάρια. Χρησιμοποίησα βελονάκι 3 χιλιοστά και με ξάφνιασε η ευκολία του, γι' αυτό και λέω να σας δείξω πως πλέκεται. Πλέκουμε ένα πολύ απλό πλεκτό, ένα ταφ, δηλαδή πλέκουμε αυτό το ορθογώνιο κομμάτι που είναι το γύρω-γύρω και μετά κάπου εδώ θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε αυτό που θα είναι η σόλα, η βάση του παπουτσιού. Εδώ βλέπετε το έπλεξα, θα σας δείξω πώς το πλέκουμε, δεν έχει κάποια δυσκολία. Έκανα 50 αλυσίδες και έπλεξα 6 σειρές μισά ποδαράκια. 50 αλυσίδες συν 2, ώστε να έχω 50 μισά ποδαράκια. Πώς πλέκουμε το μισό ποδαράκι? Αφού κάνουμε τις αλυσίδες μας, εδώ τώρα τυλίγουμε το νήμα, αφήνουμε τις δύο τελευταίες αλυσίδες και πλέκουμε στην τρίτη. Και βγάζουμε το νήμα και στις τρεις θηλιές μας. Τυλίγουμε το νήμα και βγάζουμε και στις τρεις θηλιές. Πλέξαμε 5 μισά ποδαράκια. Εδώ τώρα στο τέλος της σειράς κάνουμε 2 αλυσίδες, γυρίζουμε και πλέκουμε με τον ίδιο τρόπο από το πρώτο, από την πρώτη θηλιά μας ακόμα, ώστε να έχουμε 5 θηλιές, 5 μισά ποδαράκια. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, πλέκουμε 6 σειρές, εδώ έχω σταματήσει για να σας δείξω την 7η, η οποία αλλάζει. Οι 6 πρώτες σειρές δεν έχουν κάποια δυσκολία, είναι 50 μισά ποδαράκια. Στην 7η σειρά θα κάνουμε πάλι 2 αλυσίδες, θα γυρίσουμε. Θα πλέξουμε 10 μισά ποδαράκια, 5 άριχτα, θα αφήσουμε έναν πόντο, θα πλέξουμε ένα άριχτο, θα πλέξουμε 16 βουβά, είναι εδώ το επάνω μέρος, για να κάνει την καμπύλη που θέλουμε. Πλέκουμε τα μισά ποδαράκια, τα 5 άριχτα, αφήνουμε ένα πόντο για να μαζέψουμε λίγο, ένα άριχτο, 16 βουβά, το οποίο μας το κάνει και πιο σταθερό εδώ πάνω, ενώ εδώ έχουμε μία ελαστικότητα την οποία τη θέλουμε, για να μπορεί να μπαίνει το ποδαράκι. Αφού πλέξαμε τα 16 βουβά, εδώ θα πλέξουμε ένα άριχτο, θα παραλείψουμε ένα πόντο, 5 άριχτα και πάλι 10 μισά ποδαράκια. Κάνουμε 2 αλυσίδες, γυρίζουμε και πλέκουμε 10 μισά ποδαράκια.
πλέξουμε τώρα 5 άριχτα. Εδώ θα παραλείψουμε τον πόντο, θα έχουμε λίγο σφιχτό το νήμα μας και θα πάμε στον επόμενο. Αφήνουμε τον ένα πόντο και πάμε εδώ. Ένα άριχτο. Τώρα θα πλέξουμε τα 16 βουβά. Πλέξουμε ένα άριχτο, θα παραλείψουμε ένα πόντο και θα πλέξουμε 5 άριχτα. Και τα 10 τελευταία μισά ποδαράκια. Και εδώ κόβουμε το νήμα μας. Το πρώτο μέρος έχει τελειώσει. Εδώ τώρα θα ενώσουμε το νήμα μας. Συγγνώμη, ανάποδα το κρατούσα, γιατί αυτό είναι το επάνω μέρος. Εδώ τώρα, από εκεί που ξεκινήσαμε δηλαδή, θα ενώσουμε το νήμα μας κάπου εδώ και θα πλέξουμε αυτή τη βάση. Θα μετρήσουμε. Θα πλέξουμε 10 άριχτα. Θα μετρήσουμε και θα βάλουμε τα σημάδια μας εκεί που πρέπει. Εδώ στον 20ο πόντο από το ξεκίνημά μας θα βάλουμε ένα σημάδι. Μετράμε και από εδώ πάλι 20 πόντους. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Στον 20ο θα βάλουμε το σημάδι μας. Εδώ μας έχουν μείνει 10 πόντοι, 2, 4, 6, 8, 10. Εδώ θα ενώσουμε το νήμα μας για να ξεκινήσουμε να πλέκουμε τη βάση μας, την οποία την πλέκουμε με άριχτα. Και θα πλέξουμε 22 σειρές άριχτα. Το πλεκτό μας το κρατάμε από την καλή πλευρά. Κάνουμε μία θηλιά, μία αλυσίδα, βάζουμε το βελονάκι μας εκεί που θα πλέξουμε και βγάζουμε αυτή τη θηλιά. Θα κάνουμε μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο, στο ίδιο σημείο θα πλέξουμε ένα άριχτο. Πλέκουμε την πρώτη μας σειρά 10 άριχτα.
Εδώ τώρα θα δείτε ότι αφού κλέξουμε δύο σειρές με 10 άρρηκτα, μετά θα κάνουμε μία αύξηση για να γίνει λίγο πιο φαρδί μπροστά. Κάνουμε μία αλυσίδα, γυρίζουμε και πλέκουμε 10 άρρηκτα. Κάνουμε μία αλυσίδα και στην τρίτη σειρά, αφού πλέξουμε το πρώτο άρρηκτο, στον δεύτερο πόντο θα πλέξουμε δύο μαζί ώστε να κάνουμε αύξηση. Συνεχίζουμε να πλέκουμε άρρηκτα μέχρι τον πρώτο τελευταίο μας πόντο. Εκεί θα κάνουμε πάλι μία αύξηση. Και συνολικά στην τρίτη σειρά θα έχουμε 12 πόντους. Έχουμε πλέξει 1 και τα αύξηση 3, 4, 6, 8, 9. Εδώ θα κάνουμε αύξηση. Και τον τελευταίο πόντο θα τον μπλέξουμε κανονικά. Θα συνεχίσουμε να μπλέκουμε τώρα συνέχεια με 12 άρρηκτα σε κάθε σειρά, με τον ίδιο τρόπο γυρίζοντας το πλεκτό μας, μέχρι το μήκος αυτό εδώ να είναι ίδιο με αυτό. Γιατί μετά θα διπλώσουμε εδώ και θα ράψουμε εδώ για να σχηματιστεί το παπουτσάκι. Οπότε πρέπει αυτό που πλέκουμε, το μήκος του, να είναι ίδιο με αυτό. Εγώ έπλεξα συνολικά 22 σειρές για τον πάτο. Εδώ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 σειρές. Θα πλέξουμε τις 22 σειρές και θα δούμε πώς θα ενώσουμε, πώς θα ράψουμε το παπουτσάκι μας. Και έχει τελειώσει. Αφού πλέξουμε και τα εκεί τις 22 σειρές άρρηκτα, κόβουμε το νήμα μας αφήνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος για να μπορέσουμε να ράψουμε. Βλέπετε, έχει ένα σχήμα ταφ. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να το ράψουμε. Ράβουμε από την καλή πλευρά του πλεχτού μας. Αυτή είναι η ανάποδη. Και θα ενώσουμε εδώ και εδώ. Αλλά για να είναι πιο ταιριαστά, ας τα βάλουμε έτσι. Το ένα να είναι από εδώ και το άλλο από εκεί. Πρώτα θα ράψουμε εδώ στη μύτη. Το μπροστινό μέρος του παπουτσιού έχει ραφτεί. Θα ράψουμε τώρα τα πλαϊνά. Εδώ τώρα θα πιάνουμε μόνο τα δύο. Το επάνω μέρος το αφήνουμε. Αυτό που προσέχουμε είναι εδώ στο τέλος. Οι τελευταίες θηλιές πάλι που θα ενώσουμε μεταξύ τους. Να δούμε ποιες είναι. Ώστε να μην μας περισσέψει ένα από τα δύο. Τεντώνουμε ελαφρώς για να το έχουμε να είναι ίσιο. Thank you.
κάνουμε πάντα δύο φορές για να είναι πιο ασφαλές. Περνάμε τη βελόνα μας, το νήμα μας, από την ανάποδη. Για να φτάσουμε στην άλλη πλευρά του πληχτού μας. Το περνάμε εδώ. Γυρνά πάλι από την καλή. Και θα ράψουμε την άλλη πλευρά. Εδώ. Και ράβουμε τον ίδιο τρόπο και από εδώ. Περνάμε το νήμα στην ανάποδη για να το ασφαλίσουμε. Και αφού τελειώσαμε, θα ασφαλίσουμε όλα μας τα νήματα, δεν τα κόβουμε έτσι. Πάντοτε ασφαλίζουμε τις άκρες. Το παπουτσάκι μας έχει τελειώσει, είναι έτοιμο. Όπως καταλάβατε, τα γυρίσματα είναι εξωτερικά. Καλοκαίρι είναι και ακούγονται τα τζιτζίκια μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.